Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Στο κανάλι που έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση έχουμε επιπλέον, διότι είμαστε all together, όχι always, αλλά τις περισσότερες φορές. Ειδικά τώρα τελευταία. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Πάμε τα μεγάλα αγόρια στην κατασκήνωση. Αυτά είναι ο Αποστόλης. Αποστόλη, σήκωσε λίγο κεφάλι. Αποστόλης. Και ο Άγγελος. Αποστόλη και ο Άγγελος. Αυτά τα αγόρια λοιπόν πάνε κατασκήνωση. Πάνε στην κατασκήνωση Summer Fun. Δεν ξέρω αν θυμάστε πέρσι. Είχαμε πιάσει και φωτιά. Ναι, βέβαια. Εμείς στείλαμε τα παιδιά μας στην κατασκήνωση και μας τα επιστρέψανε για τρεις μέρες. Μέχρι και φωτιά βάλανε τα κολόπεδα στην κατασκήνωση κάποια. Για να τα διώξουν, να φύγουν, να πάνε στις μανάδες τους. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Πάμε στην κατασκήνωση που πάμε κάθε χρόνο. Τα παιδιά δηλαδή πάνε. Λένε ότι τους αρέσει. Λένε να ξαναπηγαίνουν. Παιδιά, για εσάς μιλάω, θέλετε να πείτε κάτι? Μας αρέσει. Μας αρέσει. Τα πράγματα είναι λίγο πιο αυστηρά ακόμα φέτος από ό,τι και πέρσι. Δηλαδή, μας ζητήσανε, μας στείλανε και τα χαρτιά που είναι να συμπληρώσουμε και στη γραμματεία ώστε να τα έχουμε έτοιμα, μην υπάρχει πολύ συνοστισμός, τρώμε πολύ χρόνο. Φέτος μας ζητήσανε και rapid test, το κάναμε βεβαίως. Δεν έχει επισκεπτήριο, λογικό, εκτός και αν είναι μια έκτακτη ανάγκη που θες να πας στο παιδάκι σου κάποια ρούχα, κάτι της που χρειάζεται για να εξοπλίσεις με έξτρα πράγματα. Δεν νομίζω όμως να χρειαστεί να εξοπλίσεις τα παιδιά με κάτι έξτρα, γιατί τους έχουμε βάλει τα πάντα. Μέχρι και ρόλ, αν χρειαστούν, ας πούμε, να πλένουν ένα ρόλ. Ξέρω εγώ τι μάρκα είναι αυτή, ένα υγρό απορριπαντικό που πλένει στα χέρια, για να πλένουν τα ρουχαλάκια τους, αν ξεμείνουν. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την κατασκήνωση, τι κάνετε εκεί? Όταν γυρίσουμε. Α, έχουμε άλλο βίντεο after, δηλαδή. Είναι vlog προ-κατασκήνωσης. Τώρα αυτό. Σωστά. Και vlog μετά κατασκήνωση, επειδή το έχουν ξαναζήσει, κάτσε γιατί γυρνάει η κάμερα. Ο Αποστολάκος είναι καλά. Αποστολή, είσαι καλά? Θα πάμε κατασκήνωση και όλα καλά. Ωραία. Εντάξει, έχουν κινητά μαζί τους. Έχουν απεριόριστα ίντερνετ που τους έχω βάλει, γιατί στις δραστηριότητες ναι, δεν επιτρέπεται να έχετε κινητά μαζί σου. Αλλά μετά τις δραστηριότητες. Ναι, αλλά μετά τις δραστηριότητες ή τις ελεύθερες ώρες, ναι, μπορείς να έχεις το κινητό μαζί σου, καθώς και το μεσημέρι που ξαπλώνεις, μπορεί κάποιο παιδάκι να θέλει να δει μια ταινία, ένα παραμύθι. Και το βράδυ επίσης, να πάρουν τη μαμά, τον παπά ένα τηλέφωνο. Πάλι γυρνάει η κάμερα. Τι γίνεται, μόνη της, αυτόνομη? Άμα τη βάλω εκεί, θα σταματήσει να γυρνάει. Να τη βάλω ένα stop από εδώ, ξέρω και εγώ τι να κάνω. Τέλος πάντων, να με ξαναγυρίσει. Θέλει να εστιάσει πάνω μου, γιατί εγώ είμαι η κολόνα αυτή του καναλιού. Άλλωστε. Η καναλάρχησα. Είμαι η καναλάρχησα, πολύ σωστά. Γιατί έτσι και στα κανάλια, ας πούμε, δεν εστιάζουν πάντα στους άλλους. Πιο πολύ εστιάζουν. Σταμάτα εσύ να βγάζει έτσι, δηλαδή τι έχει πάει, δεν κατάλαβα. Δεν με θεωρεί καναλάρχη του καναλιού μου? Θε να γίνει εσύ ο καναλάρχη? Όχι. Εσύ είσαι ο floor manager. Η κολόνα του σπιτιού είσαι. Εσύ κολόνα του σπιτιού, εσύ και. Πάντα από μικρή κολόνα. Πάντα από. Χαμηλό σπιτιού. Ο μου Αλέξη. Summer Fun και χρειές, εκεί είναι η κατασκήνωση. Βλέπουμε το μεταξύ πάρα πολλούς γνωστούς και από Αθήνα, δηλαδή παιδιά, συμμαθητές που είχαν, τους πετυχαίνουμε. Φέτος δεν θα πετύχουμε τις έφης γιατί δεν τους δέχονται λόγω ηλικίας και βασικά γιατί τα κάναμε μέσω ΑΕΔ τα χαρτιά μας. Επίσης φέτος θα έρθει και η φίλη μας η Σίλια στην κατασκήνωση, η οποία μένουμε μαζί στο ίδιο συγκρότημα, κάνουν 2 χρόνια σχεδόν τα παιδιά μας παρέα.
γιατί βλέπω και αυτή με συντρελή χαρά. Εγώ θα τα περάσω όλα πάλι. Αλλά... εγώ είμαι με συντρελή χαρά όπως. Ο Αποστόλης είναι με συντρελή χαρά. Καλά. Εγώ θα τα περάσω πάλι. Αλλά... δεν τραβάς ένα βίντεο σε ενδιάμεσο. Κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο να αποχωριστεί κάποιος ο γονείς του, να πάει σε ξένους ανθρώπους. Αν και ο Αποστόλης, επειδή είναι η τρίτη χρονιά που πάει, πέρσι, σαν δεύτερη χρονιά, είχε συναντήσει πάρα πολλούς φίλους του από την πρώτη χρονιά. Και ήταν και στο ίδιο δωματιάκι. Θυμάσαι, Αποστόλη? Άρα και φέτος θα συναντήσεις. Ναι, αν τα στείλουν οι γονείς τους. Δεν έχεις στείλει μήνυμα σε κανέναν, Αποστόλη? Έχω μιλήσει με ένα survivor. Και τι σου είπε, θα έρθει φέτος? Ορίστε. Μάνι, τον βρήκαμε τον έναν. Μίλησα πέρσι. Άσε που είναι πολύ καλό, γιατί κάνεις και καινούργιες παρέες. Καινούργια παιδάκια γνωρίζεις. Μαθαίνεις λίγο να ανεξαρτητοποιείσαι, λίγο. Μαθαίνεις λίγο να είσαι υπεύθυνος για τα πράγματα. Μένεις χωρίς τους γονείς σου για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Ειδικά τώρα που δεν έχει επισκεπτήριο, δεν θέλουν, ξέρεις, τέλος, δύο εβδομάδες, off. Κρίμα, βλέπετε, το μεγάλο συνεχωριέται πάρα πολύ. Μαθαίνεις που λες να είσαι υπεύθυνος για τα πράγματά σου. Θα την κρατήσω εδώ λοιπόν λίγο να σας πω. Έλεγα ότι μαθαίνεις να είσαι υπεύθυνος για τα πράγματά σου. Καθαρίζουν επίσης το δωμάτιό τους μόνα τους, μαζεύουν τα πράγματά τους μόνα τους. Κάτι το οποίο όμως τους το μαθαίνουν, γιατί θα έπρεπε να το συνεχίσουν στη μετέπειτα ζωή. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Άσε ρε, εγώ δεν έφερα το κρεβάτι μου μια εβδομάδα ολόκληρη. Μια εβδομάδα ολόκληρη αφού γύρισε από την κατασκήνωση, το έστρωνε το κρεβάτι του. Μετά. Καλύτερα. Μετά πάει. Μετά όχι απλά το στρώνει, το ξεστρώνει κιόλας όλο. Βγάζει και το κατωσέντονα, ας πούμε, στον ύπνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έτσι όπως κοιμάται. Και έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, πολλά παιχνίδια, πισίνα. Δηλαδή, παιδάκια μου. Είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής σας, έτσι. Θα μεγαλώσετε και θα λέτε τι ωραία περνάγαμε στην κατασκήνωση, να μπορούσαμε να ξαναπάμε. Μέχρι και ο Πάνος θέλει να πάει ο Μαδάρχης, δεν το παίρνει ηλικιακά βέβαια, αλλά αρχηγός όμως σε παίρνει να πας. Θα πρέπει να έχεις όμως την ευθύνη όλων αυτών των παιδιών. Μήπως κρατιέμαι και από τα νεύρα μου. Οπότε όχι. Δεν το παίρνει να πάει. Κάντε εδώ πέρα. Πήγανε και κουρευτήκανε και όλα στα παιδάκια εχθές εδώ να είναι φρέσκα, κάνανε μπάνιο. Πήγαμε σήμερα και το καλύτερο πράγμα ήταν που είχε αρκοντήσει μέσα στο μαγαζί. Να κάνετε να subscribe στο κανάλι του XP. Αυτά τα λέμε στο τέλος από το στόλο. Αυτά τα λέμε στην αρχή, στο κέντρο και στο τέλος. Α, τα λέμε παντού. Ναι. Ωραία, κάθε πρόταση που λέμε δηλαδή θα κάνουμε subscribe. Subscribe στο κανάλι μας, στο κανάλι της. Και ξεχάσαμε επίσης να σας πούμε, δεν το ξεχάσαμε, το αφήσαμε για το τέλος, ότι έχουμε και αυτόν εδώ τον κύριο μαζί. Γεια σου, Αντώνη. Αντώνη. Ο οποίος δεν έχει και πολύ όρεξη σήμερα. Δεν πειράζει, θα στανιάρει. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Έχουμε ξεκινήσει, πάμε, είναι με ραντεβού. Λογικό να μην υπάρχει μεγάλο συνωστισμός, αν και με τα ραντεβού και πάλι υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε από εκεί, κοντά. Να αποχαιρετιστούμε, να φιληθούμε, ξέρετε τώρα, να κάνουμε τα δικά μας τα τσαγαπούλες, τα γουτσου γουτσου. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα πάω κατασκευή. Μ' αρέσει, καστανόμαλη, ξανθόμαλη, χάλκινομαλη. Έχω όλη την ποικιλία των χρωμάτων, της Βέλα, της Λορεάλ. Έχεις όλο το κάγκα από χρωμάτα. Τώρα, άμα χτυπάς εσύ το παράθυρο, πιστεύεις ότι θα σε ακούσεις στο αμάξι πίσω που είναι η Σίλια? Ναι, από πίσω ακολουθεί η Τίνα με τη Σίλια και την αδερφή της, την Κατερίνα. Είναι και η Κατερίνα, ναι. Βέβαια. Ωραία, παιδιά. Τα λέμε στην κατασκήνωση. Η Σίλια έκατσε μπροστά, αφού κάτι προγάρισε από το γραφείο. Ναι, παρεμπιπτόντως η Σίλια είναι στην ίδια ηλικία με τον Αποστόλη και του ρίχνει
όχι, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Καλά, δεν είναι ότι εσεί. Ναι, αλλά εγώ τρώω πιο γρήγορα από τη σύλλη. Ναι, άσχετο αυτό. Δεν είναι ότι εσεί στην ηλικία σου είσαι κοντό. Η σύλλη είναι πάρα πολύ ψηλή για την ηλικία τη και μπράβο στο κορίτσι. Και ο Δήμο που είναι πιο μικρή από την ηλικία. Δεν έκανε και κάτι γι' αυτό. Όπω και εγώ δεν κάναμε κάτι για να είμαστε ψηλοί. Ναι, το θέμα του ύψου δεν έχει να κάνει με εσά. Δεν έχει να κάνει γεωτροφία. Έχει να κάνει με το. Με τα γονίδια ναι, και από πού μπορεί να μοιάσετε. Πιο γρήγορα από τη σύλλη και μπορεί να την περάσω και τον άγγελο. Να μην τον περάσει, δεν θα είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Σε τρέξιμο λέει. Αυτά να μου τα πείτε μετά όταν ξεκινήσετε τις δραστηριότητες. Τι αποστολή σας είχε πάρει και μετάλλιο πέρσι. Στο πινκ πονκ. Τα έχω εγώ όλα τα μετάλλια σας. Στο πινκ πονκ και εκεί πάλι στην μπάλα. Ορίστε. Εσύ Άγγελε τι πήρες πέρυσι. Τίποτα. Στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ό,τι άλλη μάχη τα πήραμε όλα. Τέλεια. Βάμος, παιδιά, βάμος για την κατασκήνωση. 15 μερούλες τα παιδιά μου να ησυχάσουν από τη μαμά. Ταπεινά. Κεφαλονιά. Ταπεινά. Ταπεινά. Και είναι και ωραία κεφαλονιά εδώ μεταξύ. Θέλεις να πεις κάτι off camera γιατί θέλω να την κλείσω. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Έλα, on camera εσύ ή off. Εγώ off. Όφ, γιατί οι μεγαλύτερες σύντηρικες είναι πίσω από το πίσω από τις κάμερες. Είναι πίσω από τα παρασκηνία. Αλλά δεν τελειώσεις. Δεν σας έχω δείξει ποτέ backstage τι γίνεται πραγματικά. Μια μέρα πρέπει να το κάνω κι αυτό. Ναι, να πεις τι γίνεται σπίτι μου καθημερινά. Άσε το, τι γίνεται σπίτι μου καθημερινά. Άμα το γράψω, θα έρθει να πάρει πρόνοια εμένα, όχι εσάς. Θα έρθει να πάρει πρόνοια εμένα να με προστατεύσει από εσάς. Το FBI. Όλα, όλα θα έρθουν. Λοιπόν. Όχι λοιπόν. Ε? Α, να είχαμε να λέγαμε τι. Να είχαμε να λέγαμε. Βαλιτή της καρδιάς μου. Χτυπήσου. Δεν χτυπήσου. Θα τον είσαι εσύ. Μήκονο, Μήκονο. Ο μην πας, Μήκονο, έχει κρούσμα στο παράδο. Μήκτα στη Μήκονο με την Παντσένη να μαζί. Μήκτας για έρωτα και όνειρα μέχρι το πρωί. Είστε εντάξει. Αντώνη! Αντώνη! Θα πας κι εσύ! Πώς όλους είστε! Πώς είστε! Τέλειο! Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 5x5, ποδόσφαιρο, 7x5. Βολέι, αφήσαμε. Λοιπόν, δεν αργήσαμε καθόλου. Φέτος μπήκαμε 12 και οι δύο άντρες μου. Ο Άγγελος έμπαινε ούτως ή άλλως, κεφαλονιά. Ο Αποστόλης πήγε Κάσο. Και τη Σίλια τη βάλαμε στην Νήσιο. Να περάσουν ωραία, εύχομαι. Να μην έχουμε δράματα. Τηλεφωνήματα. Μαμά, έλα πάρε με από εδώ. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ, θα λένε στον Αντώνη. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα, αποχωρισμός ρε παιδί μου είναι λίγο με τον Αποστολάκο. Το όχι ακόμα. Το όχι αυτό το μαμαδίστικο και ας κοντεύει να κλείσει τα 10. Αλλά τι να κάνουμε. Σε 4 χρόνια. Θα τον φέρει η μάνα σου. Φόβο φίλε, έβγε και η κάμερα με το που το είπα. Καλά άστο, θα το φέρω μόνη μου το παιδί. Δεν παίζει αυτό. Εντάξει, παιδάκια, είναι κλαίνε την πρώτη φορά. Σε 4 χρόνια αποστολή θα είναι 14. Οπότε θα είναι μαζί με τον Αντώνη.
Θα κάνει στο... Ο Αντώνης θα κάνει στον, στον Αποστόλη αυτά που κάνει ο Αποστόλης στον Άγγελο τώρα. Θέλω τη μαμά μου, ξέρετε και τέτοια. Βέβαια, σε σχέση με την πρώτη χρονιά είμαστε σαφώς καλύτερα, είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά είναι μια καταπληκτική εμπειρία που όσοι την έχετε περάσει το γνωρίζετε. Όσοι δεν την έχετε περάσει, πραγματικά χάσατε. Πραγματικά. Γι' αυτό στείλτε τα παιδάκια σας στην κατασκήνωση για να αποκτούν νέες εμπειρίες, να κάνουν νέες παρέες, νέους φίλους, να μαθαίνουν νέα πράγματα και επίσης να ξεφεύγουν και λίγο από το σπίτι, αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, αν δεν έχετε τι να κάνετε αυτές τις 14 μέρες που είναι η κατασκήνωση και εσείς δουλεύετε ή δεν μπορείτε να πηγαίνετε συνέχεια από το να μένουν σπίτι κλεισμένα ή με ένα παππού και μια γιαγιά που δεν μπορούν δυστυχώς να τα πάνε κάπου, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεφύγουν τα παιδιά και να χαλαρώσουν και λίγο οι γονείς. Εγώ βέβαια δεν χαλαρώνω ποτέ, γιατί πάντα ξεμένει ένα πίσω. Αυτό. Πού είσαι? Η Κατερίνα είναι αδερφή της Ήλιας. Ο Αποστόλης έχει ήδη αρχίσει και με παίρνει τηλέφωνο ότι κάτι πάει στραβά. Όχι, αλλά... η Σίλια είναι πολύ καλά, δεν το περιμένω. Η Σίλια είναι καλύτερα και του είπα να πάει να βρει τη Σίλια, να της δείξει τα κατατόπια εκεί πέρα, γιατί η Σίλια δεν τα ξέρει και θα ηρεμήσει, πιστεύω. Τρίτη χρονιά πάει, για όνομα του Θεού. Το έχουμε, το έχουμε, πιστεύω. Δεν πάω να τον πάρω, θα μείνει εκεί τέλος. Εμείς τώρα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, να γυρίσουμε σπίτι. Να γυρίσουμε σπίτι. Ωραία και καλά. Και ξέρεις τώρα τι κάνουμε, έτσι. Να το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Subscribe σε αυτό το κανάλι. Like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Γεια σας. Μην ξεχάσετε notification bell να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και να σας πω και κάτι. Δεν είμαι κακή μαμά. Καθόλου. Εντάξει. Τώρα εγώ που ζω κάθε μέρα δεν είναι καθόλου κακή μαμά. Έτσι. Έτσι κάνουν τα παιδάκια. Στην αρχή και μετά καλοπερνάνε. Και όταν γυρνάει ο Αποστόλης σπίτι, γυρνάει και μου λέει τι ωραία που πέρασα και τι ωραία που πέρασα. Οπότε θα μείνει το παιδάκι κατασκήνωση να περάσει και φέτος πανέμορφα. Γεια σας.